Καλή σας ημέρα, κύριε Γκιώκα. Καλή σας μέρα και σε εσάς και στους ακροατές σας. Χθες είχαμε μεγάλα συλλαλητήρια στην Αθήνα αλλά και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας. Εκτιμάται ότι η τραγωδία της Πύλου μπορεί να παίξει ρόλο στις εκλογές. Καταρχήν εκτιμάω ότι η τραγωδία της Πύλου και τα χθεσινά πολύ μαζικά συλλαλητήρια, πρέπει να το τονίσουμε αυτό, είναι μία απόδειξη, αν θέλετε, ότι δεν πρέπει να συνηθίσουμε ως κανονικότητα αυτά τα εγκλήματα στο Αιγαίο και στη Μεσόγειο που ζούμε τα τελευταία χρόνια. Είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι χθες τα συλλαλητήρια που έγιναν και οργανώθηκαν σε σύντομο χρονικό διάστημα μετά το τραγικό περιστατικό ανοιχτά της Πύλου ήταν πολύ μαζικά, με τη μαζική παρουσία λαού και νεολαίας, που δείχνει την ευαισθησία που υπάρχει στον ελληνικό λαό απέναντι και στα εγκλήματα αυτά και καθ' αυτά, αλλά απέναντι και στις πολιτικές, γιατί μιλάμε για πολιτικά εγκλήματα που οδηγούν σε τέτοιες τραγωδίες. Και από αυτή την άποψη, ναι, θεωρούμε, επειδή μιλάμε για πολιτικές, ότι θα πρέπει να αποτελέσουν και κριτήριο εν όψη των επερχόμενων εκλογών, καταδικάζοντας δηλαδή αυτές τις πολιτικές από αυτά τα κόμματα που οδηγούν κάθε λίγο και λιγάκι σε τέτοιες ανθρώπινες τραγωδίες. Υπάρχει το σύμφωνο μετανάστευσης από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τα pushback που φαίνεται ότι γίνονται, θα έλεγα, μια καθημερινότητα. Τελικά η Μεσόγειος είναι ένας περίκλειστος, είναι περίκλειστη μάλλον, θα έχουμε φράχτες, θα έχουμε δίχτυα. Και τελικά ποια είναι η απάντηση του κόμματός σας στο νόμος και τάξη και στη φράση «δεν θα γίνουμε ξέφραγο αμπέλι»? Κοιτάξτε να δείτε, η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα τελευταία χρόνια είναι αυτή που ευθύνεται και για τα ναυάγια και τις τραγωδίες με νεκρούς ξεριζωμένους ανθρώπους γυναικόπαιδα. Είναι η πολιτική του εγκλωβισμού, είναι η πολιτική των φραχτών, το Δουβλίνο, η κοινή δήλωση Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας η οποία εγκλωβίζει πρόσφυγες και μετανάστες, είναι η πολιτική της Frontex, έτσι, την οποία δυστυχώς υλοποίησαν και όλες οι ελληνικές κυβερνήσεις τα τελευταία χρόνια, και η προηγούμενη κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και η προπροηγούμενη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Σε σχέση με το ζήτημα που με ρωτήσατε για το ξέφραγο αμπέλι, έχει μία αξία να δούμε τις εθνικότητες αυτών των ανθρώπων που διασώθηκαν από το προχθεσινό ναυάγιο. Τι εθνικότητας είναι αυτοί οι άνθρωποι? Είναι άνθρωποι που προέρχονται από τη Συρία, από το Αφγανιστάν, από την Παλαιστίνη και από χώρες της Βόρειας Αφρικής. Σε αυτές τις χώρες από τις οποίες προέρχονται αυτοί οι άνθρωποι, κάτι συνέβησε, κύριε Παπούλια, τα τελευταία χρόνια. Κάτι έγινε. Δεν φύγαν αυτοί οι άνθρωποι από καπρίτσιο, από χόμπι. Αυτοί οι άνθρωποι βίωσαν τους πολέμους, τις επεμβάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ, βίωσαν την καταστροφή των χωρών τους εξαιτίας αυτών των επεμβάσεων, βίωσαν μια καταστροφή, μια λαιλασία στην προσπάθεια να εξευρεθούν πλουτοπαραγωγικές πηγές, οι ανταγωνισμοί και ούτω καθεξής. Άρα λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι βεβαίως έχουν ηθικό δικαίωμα, αν θέλετε, για να το πάμε και εκεί, λοιπόν, να αναζητήσουν αλλού την τύχη τους. Δεν φεύγει κανένας από τη χώρα του μόνο και μόνο επειδή, να το πω έτσι, δεν έχει τίποτα άλλο να κάνει. Φεύγει και τον σπρώχνει μία αναγκαιότητα. Επειδή παρακολουθώ τις τελευταίες μέρες διάφορα δημοσιεύματα και του ευρωπαϊκού τύπου, εκτιμάτε ότι μπορεί να δούμε κάποια στιγμή ένα παιχνίδι, θα το έλεγα και επιτρέψτε μου σε πολλά εισαγωγικά, κάτω από το τραπέζι, ούτως ώστε και ο Άσαντ να αναγορεύεται σε παράγοντα σταθερότητας? Κοιτάξτε να δείτε, καταρχήν σε σχέση με, με το ζήτημα των παιχνιδιών, ήδη παίζονται διάφορα παιχνίδια ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στην Τουρκία εν προκειμένου, για να, η Τουρκία για παράδειγμα αναγορεύτηκε ασφαλής χώρα, ή τώρα με το νέο σύμφωνο μετανάστευσης και ασύλου που προωθείται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που είναι σε ακόμη πιο αντιδραστική κατεύθυνση και ουσιαστικά ενταφιάζει τη συνθήκη της Γενέβης, ενταφιάζει τη συνθήκη της Γενέβης για την προστασία των προσφύγων, προωθούνται τέτοιου είδους παζάρια ανάμεσα, για παράδειγμα, στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την Τινησία.
Στην ουσία η Ευρωπαϊκή Ένωση με το νέο σύμφωνο θα κοστολογεί, προσέξτε το ανατριχιαστικό και το κοινικό του πράγματος, θα κοστολογεί τους πρόσφυγες, τους ανεπιθύμητους πρόσφυγες ή μετανάστες και θα τους στέλνει σε τρίτες χώρες, στην Ισία ή αλλού, στη βάση μιας τιμής. 20.000 ευρώ που θα πληρώνει η χώρα η οποία δεν επιθυμεί τους πρόσφυγες και τους μετανάστες και θα πληρώνει σε ένα ταμείο για να στέλνονται σε τρίτες χώρες. Μιλάμε για μια απάνθρωπη πολιτική, για μια απαράδεκτη πολιτική, η οποία θα οδηγήσει σε τέτοιου είδους, σε περισσότερα ναυάγια, σε περισσότερες τραγωδίες. Κύριε... Σε σχέση με τη Συρία να πω πάντως, επειδή με ρωτήσατε και δεν θέλω να το αφήσω αναπάντητο, μέχρι τον πόλεμο πάντως που προκάλεσαν η επέμβαση του ΝΑΤΟ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των διαφόρων παρακλαδιών που στήριξαν στη Συρία, ΆΙΣΙΣ και ούτω καθεξής, δεν υπήρχαν Σύριοι πρόσφυγες. Οι Σύριοι πρόσφυγες και τα κύματα από τη Συρία, τα κύματα από άλλες χώρες της Βόρειας Αφρικής προέκυψαν ιδιαίτερα μετά το 2010-2012. Ακριβώς. Χωρίς φυσικά να λέμε ότι ζούσαν καλά οι άνθρωποι, αλίμονο, δεν το συζητάμε αυτό το πράγμα. Όμως τα κύματα των προσφύγων από αυτές τις χώρες προέκυψαν μετά το 2010-2012. Είναι χαρακτηριστική η έκθεση του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης. Μην μπούμε σε λεπτομέρειες, κύριε Γιώκα, γιατί μας πιέζει ο χρόνος. Ο κύριος Μητσοτάκης ζητά ισχυρή αυτοδυναμία, απειλεί με τρίτες εκλογές, διακρίνεται μια ηγεμονική συμπεριφορά που ενδεχομένως να προδιαγράφει την επόμενη μέρα. Εμείς καταρχήν διακρίνουμε έναν εκβιασμό που γίνεται, απέναντι στον ελληνικό λαό, με εκβιαστικά διλήμματα, προκειμένου η Νέα Δημοκρατία να εξασφαλίσει τη μέγιστη, να το πω έτσι, δυνατή, το μέγιστο δυνατό εκλογικό ποσοστό, προκειμένου, εμείς το έχουμε πει, να εφαρμόσει μια αντιλαϊκή πολιτική. Αυτό θα κάνει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας που θα προκύψει από αυτές τις εκλογές. Και το εκλογικό ποσοστό που ζητάει στη βάση και τέτοιων εκβιαστικών διλημάτων, λοιπόν, το ζητάει για να εφαρμόσει μια αντιλαϊκή πολιτική. Και ξέρετε αυτό, αν παρακολουθήσουμε λίγο τις δηλώσεις των στελεχών και του ίδιου του κυρίου Μητσοτάκη, δεν το κρύβουνε. Υπάρχουν δηλώσεις που λένε ότι την επόμενη μέρα θα πρέπει να πάρουμε δύσκολες αποφάσεις. Αυτό είναι καταγεγραμμένο, δεν το βγάζουμε από το μυαλό μας. Θα πρέπει να πάρουμε δύσκολες αποφάσεις και γι' αυτό το λόγο θα πρέπει να υπάρχει μια σταθερή αυτοδύναμη κυβέρνηση. Τι είδους είναι αυτές οι δύσκολες αποφάσεις? Ποιους θα αφορούν αυτές οι δύσκολες αποφάσεις? Θα αφορούν τον ελληνικό λαό, τους εργαζόμενους, στη βάση μιας πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Ταμείου Ανάκαμψης. Και επειδή το αναφέρετε το Ταμείο Ανάκαμψης, και συγγνώμη που σας διακόπτω, ναι, εκτιμάτε, το παρακολουθώ και στην αρθρογραφία στελεχών σας, ότι πάμε για ένα νέο μνημόνιο? Μα το Ταμείο Ανάκαμψης, εμείς εδώ και 2 χρόνια έχουμε πει ότι είναι ένα τύπου μνημόνιο. Είναι ένα ταμείο το οποίο δεν μοιράζει χρήματα στους λαούς της Ευρώπης για να καλύψουν τις ανάγκες τους, που ήταν μια άποψη την οποία καλλιέργησε και η Νέα Δημοκρατία αλλά και τα άλλα κόμματα, και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ που συμφωνούν με το Ταμείο Ανάκαμψης. Είναι ένα ταμείο με ανελαστικούς όρους για το που θα κατευθυνθούν τα χρήματα, και αυτά δεν θα πάνε για τις ανάγκες του λαού, όπως και με προαπαιτούμενα που υπάρχουν. Πάνω από 300 προαπαιτούμενα θα ψηφιστούν από την επόμενη Βουλή στη βάση της εκταμίευσης αυτών των κονδυλίων. Τίθεται επομένως το ερώτημα, στη βάση όλων αυτών, απέναντι στην κυβέρνηση Μητσοτάκη την επόμενη μέρα, ποιος θα κάνει αντιπολίτευση από τη σκοπιά των εργατικών λαϊκών συμφερόντων. Επιτρέψτε μου, τα κέρδη τους ή οι ζωές μας είναι το κεντρικό σας σύνθημα, σωστά? Σωστά. Αυτό σηματοδοτεί. Όχι στενά εκλογικό, είναι ένα συνολικότερο σύνθημα, προφανώς. Αυτό σηματοδοτεί και τον τρόπο της αντιπολίτευσης που θα ασκήσετε? Βεβαίως. Το δίλημα αυτό είναι υπαρκτό. Αφορά όλες τις πτυχές της ζωής μας, από την διαχείριση στον τομέα της υγείας και τα ασθενοφόρα που λείπουν και άλλες δομές υγείας που απουσιάζουν, μέχρι τη διαχείριση του προσφυγικού μεταναστευτικού, μέχρι μια σειρά άλλα ζητήματα που αφορούν τη φορολογική πολιτική, την οικονομία και ούτω καθεξής. Απέναντι λοιπόν στην πολιτική που θα υπηρετεί τα κέρδη, αντιπολίτευση αντικειμενικά μπορεί να κάνει μόνο το ΚΚΕ, γιατί δεν έχει δεσμεύσεις από αυτή την πολιτική. Είναι το κόμμα το οποίο
αντιστέκεται στις κατευθύνσεις του Ταμείου Ανάκαμψης, της Ευρωπαϊκής Ένωσης κτλ. Και φυσικά τέτοια αντιπολίτευση δεν μπορεί να κάνει ούτε το ΠΑΣΟΚ, ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ που συμφωνούν σε αυτές τις στρατηγικές κατευθύνσεις, ούτε φυσικά κάποια άλλα κόμματα μιας χρήσης που φυτρώνουν, βλέπουμε, σε κατά καιρούς για να εγκλωβίσουν τη λαϊκή δυσαρέσκεια και στην ουσία να την ενσωματώσουν. Κύριε Γκιόκα, να σε ευχαριστήσω πολύ για αυτή τη συνομιλία. Να σε ευχηθούμε καλό κουράγιο στον προεκλογικό σας αγώνα. Να είστε καλά. Και εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.